Καλημέρα Σοκράτη. Στο Σοκράτη Διούδη θα πάμε στο Βέλγιο, στην Πριζ. Τι κάνει Σοκράτη? Καλημέρα, καλημέρα, όλα καλά. Εκεί τι είναι, φλαμανδικά μιλάνε, τι μιλάνε εκεί? Τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα, φλαμανδικά, γαλλικά, αγγλικά. Ναι, όλα. Έμαθες καθόλου τίποτα γαλλικά? Ευτυχώς δεν χρειάστηκε να μάθω και πολλά, γιατί όλοι μιλάνε αγγλικά. Ναι, εντάξει, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Ναι, ναι. Είσαι εδώ και αρκετούς μήνες στο Βέλγιο. Έκανες το βήμα στο εξωτερικό, σε μια ομάδα η οποία φέτος μάλιστα πηγαίνει εξαιρετικά και στις εγχώριες διοργανώσεις της, αλλά και στις ευρωπαϊκές. Και αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσε με Σοκράτη, η Μπρίζ είναι, Club Μπρίζ είναι αυτή τη στιγμή μέσα σε όλους τους στόχους της, ή κάνω λάθος? Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Βγήκαμε πρώτοι στην κανονική περίοδο. Ξεκινάνε τα play-offs τώρα την άλλη εβδομάδα. Για το πρωτάθλημα, πήραμε το κύπελο και είμαστε στους 8 του Europa League. Αν παίζει και ο πρώτος δηλαδή εκεί στο Βέλγιο, στα play-off. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Οι 6 πρώτοι παίζουν διπλούς αγώνες για το πρωτάθλημα. Απλά έχουμε ένα βαντάζ, είμαστε 2 βαθμούς πάνω από τον δεύτερο και 4 από τους υπόλοιπους. Α, δίνει αυτό το πλεονέκτημα, μάλιστα. Πώς είναι έτσι η εμπειρία, Σοκράτη, αυτούς τους μήνες που είσαι στο Βέλγιο? Ήταν η πρώτη σου φυσικά φορά, είναι η πρώτη σου φορά που αφήνεις την Ελλάδα και πηγαίνεις στο εξωτερικό και σε μια καλή ομάδα και καλά οργανωμένη και σε ένα πρωτάθλημα που είναι ένα από τα καλά πρωταθλήματα στην κεντρική Ευρώπη. Εντάξει, είναι λίγο ανάμεικτα τα συστήματά μου, γιατί σαν εμπειρία φυσικά είναι πολύ όμορφα. Είμαι, όπως είπατε, σε μια πολύ οργανωμένη ομάδα. Έχουμε όλες τις παροχές. Δεν έχω δηλαδή να ασχολούμαι με θέματα εκτός του αγωνιστικού. Σίγουρα όμως είναι περίεργη η κατάσταση, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να αγωνιστώ. Εντάξει, τα περίμενα λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε αυτό το τομέα. Και το λέω αυτό γιατί, εντάξει, το επίπεδο είναι μεγαλύτερο, αλλά δεν είναι αυτό το εξωπραγματικό που περίμενα και εγώ ίδιος πριν έρθω εδώ. Ναι. Περίμενα δηλαδή ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και ότι θα χρειαστώ πολύ καιρό για να φτάσω στο επίπεδο των υπόλοιπων. Δεν ξέρω, ίσως να υποτίμησα και το δικό μας το πρωτάθλημα και τον τρόπο που δουλεύουμε, αλλά είδα ότι και εγώ, όπως πιστεύω και άλλοι Έλληνες, έχουμε τα εφόδια για να σταθούμε στο εξωτερικό. Ναι. Απλά δεν ήταν ακόμα έτσι τα πράγματα όπως τα ήθελα. Ναι, γιατί θυμάμαι ότι το λέγαμε από το καλοκαίρι όταν μεταγράφηκες στην Πρίζ, ότι ειδικά το διάστημα του Γενάρη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν το Πανασιατικό, επειδή ο βασικός τερματοφύλακας της Club Brugge, ο Μάθιου Ράιν, είχε υποχρεώσει με την εθνική, νομίζω τότε το λέγαμε και το γράφαμε όλοι ότι θα ήταν το διάστημα που περίμενες και εσύ να πάρεις κάποια παιχνίδια. Και γι' αυτό προφανώς αντιλαμβάνομαι έχεις μια κάποια πίκρα για το γεγονός ότι δεν κατάφερες να πάρεις κάποιες συμμετοχές. Ναι, γιατί ακόμα και τώρα δηλαδή δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε εκείνο το διάστημα. Είχαμε μία εβδομάδα διακοπές και την τελευταία μέρα πριν έρθω στην Ελλάδα για τις διακοπές των Χριστουγέννων, μου είπαν από την ομάδα να ετοιμαστώ κατάλληλα, γιατί με το που γυρίσω γίνομαι βασικός τερματοφύλακας. Και την πρώτη μέρα που γύρισα ξαφνικά άλλαξαν όλα. Δεν ξέρω τι μεσολάβησε. Μου φάνηκε αρκετά περίεργο. Εγώ πραγματικά έπεσα από τα σύννεφα, γιατί την ημέρα του αγώνα έμαθα ότι δεν θα παίξω. Τι να πω, νομίζω ότι οι λόγοι δεν ήταν αγωνιστικοί, αλλά δεν είναι της παρούσης να το συζητήσουμε. Και το περίεργο στην όλη ιστορία, Σοκράτη, νομίζω είναι το γεγονός ότι προπονητής σου στην Club Brugge είναι και ένας από τους μεγάλους Ευρωπαίους τερματοφύλακες, και στο Βέλγιο ειδικά είναι μια προσωπικότητα, ο Μισελ Πρεντόμ, έτσι, δεν είναι κάποιος τυχαίος δηλαδή, ένας παίκτης που έχει τιμήσει τη θέση του τερματοφύλακα και την ξέρει και καλά. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Από ό,τι έχω καταλάβει εγώ γενικά στη ζωή εδώ πέρα, αλλά και στο ποδόσφαιρο, οι προσωπικότητες στο Βέλγιο είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Αλλά ο προπονητής μας, η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Έχει, εντάξει, πολλά χρόνια καριέρας και σε επίπεδο συλλογικό και με την εθνική ομάδα μεγάλες επιτυχίες.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι όταν, όταν ήρθα εγώ στο, στην ομάδα, όλοι έδωσαν τη συγκατάθεσή τους και ο ίδιος ο προπονητής μάλιστα ήθελε να με πάρει στην ομάδα. Όσες φορές έχω συζητήσει, είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με τον τρόπο δουλειάς μου, τον επαγγελματισμό που δείχνω, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι και εύκολο να είσαι σε μια τέτοια κατάσταση. Ναι. Αλλά δεν έχω πάρει τις ευκαιρίες μου. Μάλιστα. Τουλάχιστον σε επίπεδο δουλειάς, σε επίπεδο οργάνωσης επαγγελματισμού, νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι δεν έχεις παράπονο και λογικά και η δουλειά που έκανες σε έχει βοηθήσει αυτούς τους μήνες, παρότι δεν παίζεις, παρότι δεν πήρες παιχνίδια. Σίγουρα, γιατί είναι πιο εύκολο όλο αυτό να γίνει. Έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε ένα πολύ μεγάλο team για να ασχολούνται μαζί μας και όχι να ψάχνω εγώ τρόπους για να βελτιωθώ. Έχουμε επίσης τις εγκαταστάσεις μας, είναι αρκετά οργανωμένα τα πράγματα σε αυτό το τομέα. Έχω πάρει κάποια παιχνίδια με τις ρεζέρβες. Είναι εδώ πέρα το σύστημα στο πρωτάθλημα, λίγο όπως στην Αγγλία. Οι παίκτες που δεν αγωνίζονται με την πρώτη ομάδα κατεβαίνουν με τις ρεζέρβες και έχει ένα πρωτάθλημα για να παίρνουν παιχνίδια. Ναι. Αλλά σαφώς το επίπεδο δεν είναι το ίδιο και ούτε η πίεση του αγώνα δεν είναι δηλαδή αυτό που ήθελα. Ναι. Αλλά όπως και να έχει, προσπαθώ να καρτιέμαι σε γρήγορση και σε ρυθμό. Από όλα αυτά που μας λες, δεν νομίζω ότι προκύπτει και δύσκολα το συμπέρασμα ότι μάλλον έχεις αποφασίσει να μην συνεχίσεις στην Κλαμπρίζ αφού είναι έτσι τα πράγματα. Εντάξει, σίγουρα σκέφτομαι και αυτό το ενδεχόμενο. Είναι πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου. Όπως είπα και πριν, είμαι σε μια μεγάλη ομάδα και πρέπει να ζυγίσω λίγο τα πράγματα το καλοκαίρι για να δω τι θα γίνει. Έχω συμβόλαιο δηλαδή με την ομάδα. Θα δούμε, εντάξει, κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να αγωνίζεται. Και εγώ αυτό βάζω πάντα ως το πρώτο κριτήριο και το πιο σημαντικό. Είναι πολύ δύσκολα. Πραγματικά είμαι σχεδόν ένα χρόνο τώρα χωρίς παιχνίδια και δεν σκέφτομαι ότι δεν θα μπορούσα να αντέξω περισσότερο διάστημα. Ενδεχομένως το καλοκαίρι, αν έρθει κάποια πρόταση που θα μου δίνει τη δυνατότητα να αγωνίζομαι, να είμαι κάπου δηλαδή βασικός τερματοφύλακας και να πάρω παιχνίδια, θα το σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά. Δεν ξέρω αν εκεί είχες τον χρόνο, έχεις τον χρόνο να παρακολουθείς παιχνίδια του Άρη, γενικότερα του ελληνικού πρωταθλήματος. Σε είχαμε δει και στο Βικελίδης κάποια στιγμή. Είχες έρθει, είχες δει την ομάδα. Εντάξει, νομίζω το αίμα νερό δεν γίνεται, έτσι. Αλλά σίγουρα. Πέρασα όλη την ποδοσφαιρική μου ζωή και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου στον Άρη. Φυσικά και παρακολουθώ την πορεία της ομάδας. Εντάξει, όσο μου το επιτρέπουν και οι υποχρεώσεις μου, είτε έχουμε συχνά παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Το είχα πει νομίζω όταν είχα έρθει κιόλας στη Θεσσαλονίκη και είδα ένα παιχνίδι από κοντά, ότι περίμενα η ομάδα να είναι πολλά επίπεδα πάνω από τους αντιπάλους της και να κάνει περίπατο στην κατηγορία. Αλλά ακόμα και τώρα δηλαδή βλέπω ότι σε κάποια παιχνίδια δυσκολεύεται. Δεν ξέρω, είναι το άγχος που έχουν τα παιδιά, είναι η πίεση ίσως ότι πρέπει οπωσδήποτε η ομάδα να βγει στην κατηγορία. Πάντως δεν βλέπω αυτή την άνεση που θα ήθελα και εγώ και φαντάζομαι και όλος ο κόσμος της ομάδας. Δηλαδή να έχει εξασφαλίσει η ομάδα ήδη την άνοδο και να γίνουν τα πλάνα για την επόμενη χρονιά. Επειδή έζησε ο Κράτη δύο δύσκολες χρονιές, την περασμένη και την προπροηγούμενη, αυτή η πίεση, αυτό το άγχος είναι τελικά τόσο μεγάλο στον Άρη? Το πάντοτε το συζητάμε, ιδίως όταν πρόκειται και για πριν από μεγάλα παιχνίδια όπως είναι αυτό με τον Πανσεραϊκό. Είναι τόσο δύσκολο δηλαδή για τον ποδοσφαιριστή να φοράει αυτή τη φανέλα και ειδικά στο Κλεάνθης Βικελίδης? Η αλήθεια είναι ότι εμείς ειδικά την περσινή χρονιά είχαμε μεγάλη πίεση, κυρίως για το λόγο ότι ήμασταν αρκετά νεαρά παιδιά και ταυτόχρονα πολύ άπειροι στην κατηγορία. Δηλαδή ήμασταν νέα παιδιά και είχαν έρθει πολλά παιδιά από Β' και Γ' εθνικές ξαφνικά στον Άρη και να παίζεις με 20.000 κόσμο
Φυσικά, άμα τα πράγματα πηγαίνουν καλά, είναι ευλογία. Αλλά εάν δεν κερδίζουμε ή δεν βρίσκουμε τις λύσεις που θέλουμε, έπειτα γίνονται δύσκολα τα πράγματα, γιατί υπάρχει σαφώς μεγάλη πίεση. Τώρα έχω δει ότι η ομάδα έχει πάρει αρκετούς εμπειρούς παίκτες, ναι, για τα δεδομένα, ειδικά της ΓΑΜΑ Εθνικής. Δεν ξέρω πραγματικά τι ισχύει, άμα είναι λόγω πίεσης. Ίσως περισσότερο ρόλο παίζει το άγχος, για το ότι η ομάδα, όπως είπα και πριν, πρέπει οπωσδήποτε να βγει και το θεωρούν όλοι δεδομένο από την αρχή της χρονιάς. Πιστεύω αυτό παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Υπάρχει και ένα μάτς το Σάββατο με τον Πανσεραϊκό. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχεις χρόνο, λογικά θα μπορέσεις να το παρακολουθήσεις. Έτσι, είναι το πιο κρίσιμο τη σεζόν για τον Άρη, όπως ήρθαν τα πράγματα με το μείον 4 και την υποχρέωση να νικήσει. Ποια είναι η συνταγή της επιτυχίας σε τέτοια παιχνίδια που ξέρεις ότι δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πλην της νίκης? Εντάξει, ειδικά στο Χαριλάου, πιστεύω ο Άρης, με όποια ομάδα και να παίζει, πόσο μάλλον στη ΓΑΜΑ Εθνική, είναι ξεκάθαρα το φαβορί. Σε τέτοια παιχνίδια φυσικά παίζει ρόλο το πάθος. Δηλαδή, αν η ομάδα μπει δυνατά από την αρχή, για να καθαρίσει όσο πιο γρήγορα γίνεται το παιχνίδι, νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα και θα το κάνει. Αυτό πιστεύω, εκεί θα κριθεί, στο πάθος, γιατί αν περνάει ο χρόνος και δεν υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, σίγουρα μετά η πίεση κάνει την εμφάνισή της και είναι πιο δύσκολο να σκεφτείς καθαρά μες στο παιχνίδι και να πας κάπως πιο ορθόδοξα. Πιστεύω ότι θα υπάρχει και η βοήθεια του κόσμου. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Πάντως ο μπαμπάς είναι εκεί σε κάθε παιχνίδι. Δεν χάνει ούτε ένα παιχνίδι. Εντάξει, αυτό είναι χρόνια τώρα. Δεν θα μπορούσε να λείπει και φέτος. Με το Γιαννιώτα μιλήσατε καθόλου? Γιατί έκανε και το βήμα παραπάνω. Έτσι πήρε το παιχνίδι, έκανε τεμπούτο και στη μεγάλη πλέον ομάδα. Ναι, ναι, φυσικά. Μιλάμε σχεδόν καθημερινά. Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις. Είναι πολύ χαρούμενος και είναι λογικό, έτσι. Είναι το όνειρο κάθε παιδιού όταν ξεκινάμε το ποδόσφαιρο να παίξει στην εθνική ομάδα της χώρας σου. Το ρώτησα λίγο για τα συναισθήματά του, πώς ήταν, για να έχω κι εγώ μια ιδέα, γιατί κι εγώ φυσικά ονειρεύομαι μια τέτοια στιγμή. Και μου είπε ότι δεν μπορούσε να τα περιγράψει ούτε καν σε μένα. Εντάξει, είναι πραγματικά το μεγαλύτερο συνέστημα να αγωνίζεσαι για τα χρώματα της χώρας σου. Είμαστε πολύ τυχεροί, διότι και εγώ και ο Γιάννης έχουμε αγωνιστεί σε όλες τις εθνικές και πραγματικά, δηλαδή το λέω εκ πείρας, αυτό είναι πολύ μεγάλη τιμή. Σίγουρα όμως όταν παίζεις με την εθνική των ανδρών είναι το κάτι άλλο. Πάντως ο Γιάννης έκανε κάτι διαφορετικό από ό,τι γίνεται συνήθως. Δηλαδή συνήθως οι Έλληνες παίκτες όταν πάνε στο εξωτερικό παίρνουν και τη συμμετοχή στην εθνική ομάδα. Ο Γιάννης την πήρε τη συμμετοχή όταν γύρισε από το εξωτερικό, έστω και αν είναι με μορφή δανεισμού από την ομάδα του, την γερμανική ομάδα, και πήρε πολλά παιχνίδια με τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν ξέρω αν και αυτό ίσως έχει βάλει και σένα σε σκέψεις για να δεις τι θα κάνεις την επόμενη σεζόν. Αν παίζει το ρόλο του δηλαδή. Ναι, σίγουρα παίζει το ρόλο του. Όπως είπα και εγώ, το πρώτο κριτήριο για μένα είναι τα παιχνίδια. Θέλω δηλαδή να αγωνίζομαι. Εφόσον δεν γίνει αυτό εδώ πέρα, θα πρέπει να κοιτάξω κι εγώ κάποιες άλλες λύσεις και που θα έχω τη δυνατότητα να παίζω όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό είναι στην Ελλάδα, πραγματικά δεν θα με πείραζε. Σκέφτομαι μόνο να παίζω. Και σίγουρα, όπως είδα, είναι πολύ καλό παράδειγμα ο Γιάννης αυτή τη στιγμή, ότι πήρε πόσα παιχνίδια και ξαναβρήκε τον εαυτό του, πηγαίνει καλά και ήρθε και η κλίση εκεί που ίσως ούτε ο ίδιος το περίμενε όταν ερχόταν στην Ελλάδα. Βρήκε και αυτός κάποιες ατυχίες στο εξωτερικό. Σίγουρα τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα όταν αγωνίζεις στο εξωτερικό, και αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, εφόσον αγωνιστείς, είναι άλλη κατάσταση μετά. Είναι πολύ πιο όμορφα τα πράγματα για σένα.
Αλλά πάντα η λύση της Ελλάδας, ας πούμε, δεν είναι... Εγώ τουλάχιστον δεν το βλέπω σαν αρνητικό. Και σαν πίσω γύρισμα που θα έλεγε κάποιος, καλά είσαι έξω, μπορεί να σκεφτόταν ρε Διούδη και θες να γυρίσεις στην Ελλάδα, την Ελλάδα με το πρωτάθλημα, αυτό το οποίο βρίζει όλος ο κόσμος. Αλλά εσύ απαντάς ότι... Ναι, σίγουρα δεν το καταλαβαίνω αυτό. Mm. Δεν το σκέφτεται κάποιος άδικα. Mm. Φυσικά οι συνθήκες είναι καλύτερες στο εξωτερικό, όπως και να το κάνουμε. Αλλά είμαστε ποδοσφαιριστές. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω. Ότι θέλω να παίζω. Έχω φιλοδοξίες, έχω όνειρα. Και άμα δεν παίζω, δεν μπορώ να τα πραγματοποιήσω. Mm. Τώρα, άμα πρέπει να κάνω ένα βήμα ενδεχομένως και πίσω, άμα το βλέπουν κάποιοι έτσι. Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω έτσι. Για να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου ή να έρθω πιο κοντά σε αυτά, δεν θα με πείραζε. Και βέβαια το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν το βρίζουν ούτε για τον Γιαννιώτα, ούτε για τον Διούδη, ούτε για άλλα παιδιά. Για άλλα πράγματα το. Για άλλα πράγματα το βρίζουμε και το βρίζουμε. Το κριτικάρουμε, γιατί μας δίνουν το δικαίωμα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Σήμερα, ας πούμε, δεν ξέρω να τα παρακολουθείς και αν συζητιέται στο εξωτερικό. Υπάρχουν 12 κατηγορούμενοι για τις γνωστές υποθέσεις με στημένα παιχνίδια και όλα τα υπόλοιπα που απολογούνται σήμερα. Δεν ξέρω αν αυτά πλέον τα έχει σβήσει τελείως πηγαίνοντας στο εξωτερικό, γιατί όσο να είναι, όπως να το κάνουμε μάλλον, στην Ελλάδα αναγκαστικά ασχολούμαστε. Γιατί οι τρεις είναι διαιτητές, οι άλλοι πέντε είναι αθλητικοί δικαστές, οι άλλοι 4-5 είναι παράγοντες και όλοι αυτοί είναι ενεργοί. Δηλαδή λειτουργούν ακόμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, πραγματικά σίγουρα δεν είναι η ιδιότητά μου αυτή για να ούτε να κρίνω ούτε να δίνω λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, αλλά σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει. Mm. Για αυτό που θα ήθελα να αναφέρω εγώ, γιατί είπες άμα συζητιέται στο εξωτερικό, εντάξει, αυτά δεν φτάνουν εδώ πέρα στο εξωτερικό, αλλά το πρώτο, αυτό που συζητήθηκε πάρα πολύ και ήταν μεγάλη δυσφήμιση, ας πούμε, για το ποδόσφαιρό μας, ήταν τα γεγονότα που είχαν γίνει στο... Παναθηναϊκός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, ναι, yeah. Και επίσης μετά με στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Δηλαδή την επόμενη μέρα είχαν έρθει όλοι και με ρωτούσαν τι έγινε, φανερά δηλαδή ξαφνιασμένοι. Έδειξαν βίντεο, φαντάζομαι, στην τηλεόραση εδώ στο Βέλγιο και τους φάνηκαν εξωπραγματικά όλα αυτά. Σιγά πες, τίποτα δεν έγινε. Μια καθημερινότητα στην Ελλάδα, απλά πράγματα. Εμένα ναι, αυτή ήταν η αντίδρασή μου και τους εξέπληξε ακόμα περισσότερο. Εντάξει, και τι έγινε. Εκεί είναι το θέμα. Δυστυχώς. Πάντως, τουλάχιστον, παρότι εντάξει, μας εξέφρασες ένα προβληματισμό και είναι λογικός και δικαιολογημένος ότι δεν πήρες κάποια παιχνίδια, τόσο ζεις, Σωκράτη, σε μια πόλη που εντάξει, θεωρείται από τις πιο όμορφες της Ευρώπης. Από αυτή την άποψη. Είσαι ικανοποιημένος. Αν και επειδή την έχω επισκεφτεί και εγώ, νομίζω ότι μετά από κάποια ώρα, ειδικά του χειμώνα, δεν πρέπει να κυκλοφορεί ψυχή. Έτσι ακριβώς είναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ όμορφη η πόλη, αλλά για διακοπές. Για να ζήσεις μόνιμα είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα. Αυτό που είπες, ειδικά του χειμώνα, κυριολεκτικά αυτό που θα πω είναι αλήθεια, μετά τις 6 ώρα δεν κυκλοφορεί ψυχή. Αναστενάζει το DVD. Πραγματικά άπειρες ώρες στο σπίτι και το μόνο θετικό στην υπόθεση είναι ότι επειδή δεν έχω τι να κάνω, πηγαίνω στο γήπεδο αρκετά συχνά για να κάνω προπόνηση. Όπως μου έλεγες και πριν από λίγο όταν κλάμε το ραντεβού, και σήμερα που έχετε ρεπό εσύ θα είσαι στο γήπεδο για να δουλέψεις. Τι έκανε. Ναι, ένας λόγος είναι ότι δεν έχω και πάρα πολλές επιλογές και δεύτερος λόγος είναι ότι εντάξει, δεν θέλω να αφήνομαι όσο περισσότερο μπορώ, θέλω να βελτιώνομαι έστω και έτσι και θα δούμε τι θα γίνει. Δεν υπάρχουν πειρασμοί, εδώ αν ήσουν τώρα, αρχίζει ανοίγει ο καιρός σιγά σιγά, θα πήγαινες για ένα καφέ ας πούμε το μεσημέρι να χαλάρωσαι, ενώ εκεί προπόνηση, μια χαρά. Εντάξει, κοίταξε, και σαν χαρακτήρας εγώ δεν το έχω τόσο πολύ όντως, το έξω. Όντως. Δηλαδή ακόμα και στη Θεσσαλονίκη όταν ήμουνα, ειδικά βραδινές ώρες ας πούμε σχεδόν ποτέ. Αλλά καλό είναι κάποιες φορές να έχεις τουλάχιστον τις επιλογές σου. Όλα χρειάζονται, όλα χρειάζονται, όλα χρειάζονται. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια, να σου ευχηθούμε να πάρεις και ευκαιρίες στην Μπριζ και να πάνε όλα καλά και βέβαια, όπως και ο Γιάννης, κάποια στιγμή να σε δούμε και βασικό goalkeeper στην μεγάλη εθνική ομάδα. Και βέβαια, επειδή είσαι και μικρός ακόμη, δεν σε έχουν πάρει και τα χρόνια. Κάποια στιγμή φαντάζομαι και την πόρτα του Άρη δεν την έχεις κλείσει ποτέ, επειδή είναι και η ομάδα στην οποία ανδρώθηκες. Λογικά, στην άκρη του μυαλού σου θα έχεις και μια επιστροφή κάποια στιγμή στο μέλλον. Εντάξει, σίγουρα πέρασα πάρα πολλά στον Άρη.
Και η αλήθεια είναι ότι όταν έφυγα δεν ήταν και οι καλύτερες συνθήκες. Οι χειρότερες. Οπότε ενδεχομένως ήταν πραγματικά οι χειρότερες. Οι χειρότερες. Αν υπάρξει ευκαιρία στο μέλλον, σίγουρα θα ήθελα να επιστρέψω κάποια στιγμή στην ομάδα. Θα βλέπει και ο μπαμπάς από την Κέρκυρα. Δεν πάει αλλού, εκεί θα είναι ο μπαμπάς. Ευχαριστούμε πολύ, Σωκράτη. Καλή προπόνηση. Ευχόμαστε και τα καλύτερα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.